Πάμε να ολοκληρώσουμε την Ελευθερία στην επαρχία Μοχώς του. Καλή σου μέρα, Ελευθερία, ξανά. Καλή εβδομάδα. Σε ακούμε. Καλημέρα, Σταύρο, Καλημέρα. Σαβανή. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εμείς επισκεφτήκαμε τις δράσεις του εργαστηρίου απόπλους που λαμβάνουν χώρα στο Δημοτικό Σχολείο Φρενάρους και σκοπό έχουν την κοινωνική, πνευματική και σωματική προαγωγή τόσο των μελών του απόπλου όσο και του κοινωνικού συνόλου. Υπάρχουν τμήματα όπως τα εκβοντό, ζούμπα, ενοργάνης γυμναστικής, πυγμαχίας, αυτοάμυνας, θεάτρου, βυζαντινής μουσικής, χοροδίας. Ενδιαφέροντα μαθήματα για μικρούς, για παιδιά και ενήλικες και τα μαθήματα είναι χορηγημένα. Εμείς επισκεφτήκαμε το μάθημα της ρομποτικής, το οποίο παρακολουθούν μαθητές και μαθήτριες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και πολλές ιδέες. Τα παιδιά σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν υπό τη μορφή Lego ρομπότ. Για παράδειγμα, μπορούν να φτιάξουν ένα αυτοκίνητο, όπου μέσω ενός απλού προγραμματιστικού περιβάλλοντος θα έχουν τη δυνατότητα να το κατευθύνουν. Μπορούν να φτιάξουν ένα ρομπότ το οποίο θα μπορεί να βοηθάει έναν τυφλό να πηγαίνει σε μια διαδρομή με το αυτοκίνητό του, παραδείγματος χάρη στο σπίτι του. Είναι ένα ρομπότ που μπορεί να διακρίνει το πλαστικό, το χαρτί ή το γυαλί στο πλαίσιο της ανακύκλωσης. Τα παιδιά αποκτούν πολύτιμες νοητικές δεξιότητες, αναλυτική συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδικά και να επιλύουν προβλήματα της καθημερινότητας. Γίνεται προσομοίωση, μαθαίνουν προγραμματισμό από τόσο μικρή ηλικία και εύκολους τρόπους πώς να επιλύουν προβλήματα. Σε έναν κόσμο αυτοματοποιημένο, σίγουρα τα παιδιά αποκτούν σημαντικές γνώσεις και όπως μας είπε και ο δάσκαλός τους, υπάρχουν παιδιά με πολύ μεγάλο ταλέντο τόσο στο θέμα σε ό,τι αφορά τις ιδέες, όσο και τη ρομποτική και το προγραμματισμό. Έχουν ταλέντο σε αυτό. Είναι, είναι μια καινοτομία στο χώρο της μάθησης και της γνώσης. Γενικότερα η ρομποτική κερδίζει έδαφος χρόνο με τον χρόνο, φαίνεται και στην Κύπρο τώρα, Ελευθερία. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί μαθητές. Αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι υπήρχαν πολλοί μαθητές που παρακολουθούσαν το πρόγραμμα και με πάρα πολύ ενθουσιασμό να λένε τις ιδέες τους και να κατασκευάζουν, να βάζουν το λιθαράκι τους, να κατασκευάζουν τα ρομπότ και άλλα θέματα. Τώρα, το εργαστήριο απόπλους, να πω έτσι καταληκτικά, κάνει σπουδαία δουλειά και αναβαθμίζει το πολιτιστικό επίπεδο του τόπου και δίνει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να αποκτούν νέες δεξιότητες.